Thank you, sir. Peter Spiegel from the Financial Times. Ευχαριστώ, Peter Spiegel του Financial Times. Μία ερώτηση και τους δύο σας. Κύριε Πρωθυπουργέ, είπατε στην δήλωσή σας ότι θα έχουμε ένα μεγάλο γεγονός κατά την Προεδρία σας στις ευρωεκλογές. Βλέπουμε κάποιες δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι το ΣΥΡΙΖΑ μάλιστα μάλλον θα είναι το μεγαλύτερο κόμμα που θα βγει από αυτές τις εκλογές και ότι το ΠΑΣΟΚ, ο κυβερνητικός σας τέρος, δεν θα έχει καλή απόδοση σε αυτές τις εκλογές. Πώς αυτό μπορεί να επηρεάσει την Προεδρία? Μπορεί επίσης να επηρεάσει την επιστροφή στην ανάπτυξη ή την έξοδο από το πρόγραμμα ή μπορεί να οδηγήσει στις εκλογές στην Ελλάδα? Κύριε Μπαρόσο, από την ευρωπαϊκή οπτική γωνία είπατε πέρυσι ότι θεωρείτε ότι η αστάθεια είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την ανάπτυξη, όχι μόνο στην Ελλάδα, στη Γαλλία, στην Ολλανδία. Δείχνουν οι δημοσιοποιήσεις ότι τα αντιευρωπαϊκά κόμματα γίνονται δυνάμει τα μεγαλύτερα κόμματα στις ευρωπαϊκές εκλογές. Πώς σας ανησυχεί εσάς ότι αυτή η τάση στην Ευρώπη θα δημιουργήσει την αστάθεια και θα δημιουργήσει αυτούς τους κινδύνους στην Ευρώπη? Θα απαντήσω πολύ σύντομα στην ερώτηση που μου θέσατε. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας πω ότι αυτές οι ευρωεκλογές όντως έρχονται, αλλά υπάρχει σταθερότητα στην κυβέρνησή μας. Είναι σταθερή η κυβέρνηση, θα παραμείνει σταθερή μέχρι τις επόμενες εκλογές που ελπίζω ότι θα λάβουν χώρα το 2016. Κατόπιν αυτές οι επερχόμενες ευρωεκλογές είναι όντως πρώτων πυλών και πρέπει όλοι οι ψηφοφόροι να αποφασίσουν κατά πόσον θέλουν ή δεν θέλουν την Ευρώπη. Ελπίζω ότι θα αποφασίσουν υπέρ της Ευρώπης, υπάρχει και η ευρωσκεπτικιστική άποψη. Δεν μπορώ να συμφωνήσω ωστόσο με εκείνους που δεν θέλουν να υφίσταται αυτή η Ευρώπη. Αναφέρατε ένα όνομα, αυτός ο ηγέτης του κόμματος και το ίδιο το κόμμα δεν επέλεξαν να μην έρθουν καν σήμερα σε αυτή την τελετή για την Ευρώπη, όπου οποιοδήποτε είχε κάποιο ενδιαφέρον για την Ευρώπη θα ήθελε να προσέλθει. Αυτές είναι οι ιδέες που είναι αντιευρωπαϊκές στο σύνολό τους. Μπορώ να πω ότι είναι ίσως και αντιδυτικές ή κατά του ΝΑΤΟ. Δεν έχουν να κάνουν τίποτα με τη δική μας αντίληψη για την Ευρώπη. Επομένως, με κανένα τρόπο δεν θεωρώ ότι πρέπει σήμερα να απευθυνθώ σε ένα πρόβλημα το οποίο θα αποτελέσει κάποιο δίλημα για τον ελληνικό λαό στις επερχόμενες εκλογές. Κατανοώ επίσης και μπορώ να συμφωνήσω ότι ο τρίτος νόμος του Νιούτον για την δράση και την αντίδραση δημιουργεί την δυνατότητα στους ψηφοφόρους να ψηφίσουν κατά, απλώς και μόνο για να εκφράσουν τον θυμό τους. Αυτό είναι ένα φαινόμενο που έχει ήδη λάβει χώρα στην Ελλάδα. Έχουμε το φαινόμενο της Χρυσής Αυγής και άλλων εξτρεμιστικών κομμάτων που δεν θέλουν καθόλου τη δημοκρατία να λειτουργήσει σε αυτή τη χώρα. Όταν κάποιος προσανατολίζεται προς τις ιδέες και τους στόχους της Χρυσής Αυγής, δεν έχει να κάνει τίποτα με τη δημοκρατία. Καταλαβαίνω ότι κάποιοι ψηφοφόροι θα ήθελαν να εκφράσουν τον θυμό τους για αυτές τις τεράστιες θυσίες που υπέστησαν και για τα μέτρα λιτότητας που επίσης τους επηρέασαν τις μέρες. Και καταλαβαίνω επίσης ότι ένα μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων ήταν και ακόμα τώρα είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση και κατάσταση από αυτά τα μέτρα λιτότητας. Αλλά έχω την πλήρη μου εμπιστοσύνη στον ελληνικό λαό ότι όταν θα ψηφίσουν, θα ψηφίσουν και για τα παιδιά τους και για το μέλλον της χώρας που αγαπούν. Και γνωρίζουν ότι και για τη χώρα που αγαπούν και για τα παιδιά τους η λύση είναι περισσότερη και καλύτερη Ευρώπη. Και αυτό οικοδομούμε σήμερα. Ο Πίτερ Σπίγκελ από τους Financial Times είπε ότι το 2014 είναι έτος εκλογών και αυτό είναι αλήθεια, θα γίνουν οι ευρωεκλογές. Και η ερώτησή μου, αν μου επιτρέπετε, να απαντήσω με μια ερώτηση σε μια άλλη ερώτηση,
είναι το εξής. Είναι πρόβλημα αυτό? Πιστεύουμε δηλαδή ότι οι ευρωεκλογές το 2014 είναι πρόβλημα? Το 2014 είναι, μια και μιλάμε για ημερομηνίες, ένας αιώνας μετά το ξέσπασμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Πριν από 100 χρόνια η Ευρώπη αλληλοσκοτώνονταν σε όλη την Ήπειρο. Αυτό ήταν η Ευρώπη τότε. Ίσως και αργότερα. Και αρκετά αργότερα, όπως ξέρετε. Σήμερα οι Ευρωπαίοι προετοιμάζονται να ψηφίσουν σε 3 εκλογές. Εγώ δεν το βλέπω αυτό ως πρόβλημα. Θεωρώ ότι είναι μια τεράστια ευκαιρία, είναι κάτι θετικό. Πρώτα-πρώτα πρέπει να κάνουμε και μια τίμια συζήτηση για την Ευρώπη και καλό πλέον όλες τις πολιτικές δυνάμεις να συμμετάσχουν στον ευρωπαϊκό διάλογο και πιο συγκεκριμένα καλό τα κύρια κόμματα να αφήσουν αυτή την ζώνη της άνεσης και να ξεχάσουν την ιδέα ότι με την σιωπηρή συνένεση θα επιτευχθεί η ολοκλήρωση της Ευρώπης και ότι μπορεί να είναι τεχνοκρατική. Να συζητήσουν την Ευρώπη, να συζητήσουν την Ευρώπη με αυτούς που είναι κατά της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και να υποστηρίξουν επιχειρήματα για την Ευρώπη. Και είμαι σίγουρος ότι στις επόμενες εκλογές οι προευρωπαϊκές δυνάμεις θα νικήσουν. Δεν έχω καμία αμφιβολία περί αυτού. Τώρα βέβαια αναγνωρίζω ότι ακριβώς λόγω των κρίσεων, λόγω της κρίσης, και ξέρουμε ότι σε εποχές κρίσης και ανεργίας οι εξτρεμιστικές δυνάμεις, οι δημαγωγικές δυνάμεις παίρνουν τα πάνω τους. Είναι αλήθεια. Υπάρχουν στην Ευρώπη και όχι μόνο στην Ελλάδα και σε πιο προηγμένες χώρες, τις πιο ευημερούσες χώρες, υπάρχουν εξτρεμιστικές δυνάμεις και ορισμένες φορές έχουν ξενοφοβικούς έως και ρατσιστικούς, ξενοφοβικές έως και ρατσιστικές θέσεις. Αλλά δεν μπορούμε να στηρίξουμε, να δημιουργήσουμε έτσι μια κοινότητα που να στηρίζεται σε αξίες. Υπάρχουν κόμματα που πιστεύουν ότι η αλλοδαπή είναι κακή. Δεν έχουν αυτά τα κόμματα την ίδια δέσμευση για τις ευρωπαϊκές αξίες που έχουμε εμείς. Το ξέρουμε αυτό. Αλλά στη δημοκρατία τι μπορείς να κάνεις? Μπορείς να κερδίσεις με λογικά επιχειρήματα. Άρα είναι δυνατόν κάποιες από αυτές τις δυνάμεις να ενισχύουν τις θέσεις τους από εδώ και από εκεί, αλλά δεν περιμένω να κερδίσουν αυτές οι δυνάμεις.